ρημαγμένη αρχαιολογική υπηρεσία στο Ρέθυμνο, καθώ εδώ και δύο χρόνια περίπου δημιουργούνται τεράστια προβλήματα λόγω τη υποστελέχωση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου επισημαίνει την αναγκαιότητα έβρεση λύση ώστε τα ιστορικά μνημεία τη πόλη να συντηρούνται και να μην καταστρέφονται από το χρόνο. Η υπηρεσία δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή κανέναν μηχανικό, με άμεσο αποτέλεσμα τεράστιε καθυστερήσει, προβληματικέ γνωματεύσει και λιπέστατο έλεγχο εφαρμογή. Φανταστείτε ότι στο παρελθόν η υπηρεσία διέθετε τρει μηχανικού και τώρα έχει μηδέν. Άρα στην πράξη είναι μια μη λειτουργική υπηρεσία σε ένα νομό που έχει πάρα, πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που χρήζουν προστασία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κινηθεί προ όλε τι κατευθύνσει, βουλευτέ, το Υπουργείο εννοείται που είναι αρμόδιο, και όπου μπορούμε και φωνάζουμε το πρόβλημα. Είναι συνεχέ, είναι πολύ καιρό τώρα, δεν βλέπουμε καμία τάση διόρθωση του προβλήματο και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Κάθε περίπτωση επέμβαση σε ένα μνημείο θέλει μια επιστημονική τεκμηρίωση το αν αυτό που πάμε να κάνουμε είναι προ σωστή κατεύθυνση τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή γραφειοκρατικό, είναι ουσιαστικό. Χωρί τα κατάλληλα επιστημονικά στελέχη, είναι αδύνατο να γίνει δουλειά. Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες και εκκλήσεις των ειδικών προς το Υπουργείο και κάθε αρμόδιο φορέα, δεν διαφαίνεται καμία πρόθεση επίλυσης αυτού του καθοριστικού προβλήματος για τον τόπο, με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου να δηλώνει χαρακτηριστικά πως η Υπουργός του αγνοεί συστηματικά νομίζω μας αγνοεί συστηματικά η Υπουργό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τα προβλήματά μα. Τώρα, αν θα έρθει και εδώ να μα χαιρετήσει όχι, είναι δευτερεύον. Καμία απάντηση και προσωπικά, εγώ έχω πάρει και τηλέφωνο προσωπικά όποιον ξέρω στο σύστημα αυτό. Ε, δεν, δεν, βλέπω καμία ανταπόκριση και καμία έτσι, διάθεση αντιμετώπιση του προβλήματο, που ξαναλέω πάρα πολύ σοβαρό. Λόγω τη ακραία υποστελέχωση τη αρχαιολογική υπηρεσία, οι χρόνοι που χρειάζονται ώστε να διεκπεραιωθεί ένα αίτημα είναι απαγορευτικοί οδηγώντας τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις πολίτες σε μεγάλη ταλαιπωρία και εν τέλει σε αποτρεπτική απογοήτευση. Φτάνουμε σε, σε χρόνους, ας πούμε, να, ένα αίτημα να θέλει πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση ένα, να διεκπαιρεωθεί. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα αιτήματα που αφορούν επενδύσει, επενδύσεις, γιατί μέσω χρημάτων γίνεται υποστήριξη όλων αυτών, ε, είναι εντελώς αποθαρρυντικό. Δηλαδή, αν ξέρει ένας άνθρωπος ότι θα ξεκινήσει να κάνει μια δουλειά και επί δύο χρόνια θα κάνει μόνο να πάρει μια έγκριση, αν δεν στην πορεία του προκύψει ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, είναι, θέλει να, να τα παρατήσει. Γιατί προφανώ η χρόνοι είναι παράλογη, Δεν, δεν βγαίνει κανένα νόημα.